ημέρα, ο Ρώσος σπουδαίου καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη μεταφέρεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου εν μέσω χειροκροτημάτων από πλήθος κόσμου που και σήμερα έχει συγκεντρωθεί στην Μητρόπολη. Θα μεταφερθεί λοιπόν στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου δίπλα στη Μητρόπολη όπως και χθες, ώστε να γίνει λαϊκό προσκύνημα 10 με 3 το μεσημέρι σήμερα και θα είναι και αύριο από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Εκατοντάδες άνθρωποι, γνωστοί και άγνωστοι του σπουδαίου καλλιτέχνη, είχαν συγκεντρωθεί χθες με ένα λουλούδι στο χέρι. Το ίδιο αναμένεται και σήμερα. Πάνω από 100 άτομα είναι τώρα εδώ. Και τα 50 ήδη είχαν έρθει από τις 8 το πρωί, δηλαδή 2 ώρες πριν αρχίσει η τελετή. Εδώ βλέπετε τώρα την διαδικασία. Μεταφέρεται ισορρός στο παρεκκλήσι και στη συνέχεια θα σχηματιστούν ουρά με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, δηλαδή αποστάσεις και μάσκες για το ίστατο χέρι από όσους θελήσουν να έρθουν σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλήσαμε με 2-3 ανθρώπους πριν και μας είπαν ότι είχαν έρθει και χθες. Δηλαδή για δεύτερη μέρα έρχονται σήμερα. Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη στο Γαλατά Χανίων, όπως ανέφερε και η ισχυρή επιθυμία του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Και αυτό αποφάσισε πριν από λίγο και το δικαστήριο. Είχαμε κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό. Υπάρχει τέλος στο δικαστικό θρίλερ σχετικά με την ταφή του να γίνει στην Κρήτη? Εκδόθηκε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και ορίζει η κηδεία και ο τόπος ταφής, δηλαδή και ο τρόπος ταφής, να γίνει όπως ο ίδιος είχε εκφράσει, όχι μόνο προφορικά αλλά και με συμβολιογραφική πράξη. Άρα κρίνει το δικαστήριο ότι η οικογένεια δεν πρέπει να έχει καμία ανάμειξη σε αυτό. Εχθές, λόγω αυτής της αντιδικίας, θα μπορούσα να πω, που υπήρχε, γιατί είχαν φτάσει να είναι ακόμη και στα δικαστήρια για το ποιο γραφείο τελετών θα αναλάβει την τελετή, καθυστέρησε για μια μισή περίπου ώρα το λαϊκό προσκύνημα. Έφτασε δηλαδή ισορρός εδώ. Πήρε και παράταση μιας ώρας, δηλαδή χθες έφτασε με μια μισή ώρα καθυστέρηση ισορρός εδώ. Σήμερα, ακριβώς στις 10, όπως είδατε, η διαδικασία ακολουθείται κανονικά. Δηλαδή γίνονται όλα όπως έχουν οριστεί να γίνουν. Αύριο, σας είπα, 2 η ώρα θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα, έτσι ώστε στη συνέχεια να γίνει τελετή αποχαιρετισμού. Τι μου είπατε? Έτσι ώστε να μεταφερθεί μετά την Τετάρτη στο Γαλατά Χανίων, όπου θα γίνει και η ταφή. Την Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη. Νεκρόσμος ακολουθία και η ταφή, όπως αύριο, τρεις η ώρα, θα γίνει στο σημείο εδώ η τελετή αποχαιρετισμού, παρουσία μελών της οικογένειάς του, κοντινών του προσώπων και πολιτιακών παραγόντων. Προτού μεταφερθεί εν πλώ ο διαθαλάσσης, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει, στα Χανιά, για να γίνει η κηδεία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φάνη.